Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Έως τις 15 Ιουνίου έχει προθεσμία η ελληνική κυβέρνηση να επιβεβαιώσει στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας ότι τηρεί τις δεσμεύσεις της ώστε να μπορέσει να εισπράξει την υποδόση του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Μετά την πρωινή ψυχρολουσία που υπέστη η ελληνική κυβέρνηση, καθώς πληροφορήθηκε ότι δεν εγκρίθηκε από τον ESM η υποδόση του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, τώρα πλέον έχει οριακά μια εβδομάδα προθεσμία προκειμένου να κάνει αυτό που πρέπει, ούτως ώστε να μην χαθούν τα χρήματα. Και τι είναι αυτό που πρέπει να κάνει, να επιβεβαιώσει, να εξασφαλίσει απέναντι στον ESM ότι δόθηκαν τα χρήματα που έπρεπε να δοθούν για τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου. Που του είχε δώσει επί της ουσίας. Ακριβώς. Ουσιαστικά αυτό που η κυβέρνηση είχε ήδη εισπράξει κάποια χρήματα προκειμένου να τα μεταφέρει στους οφειλέτες του δημοσίου, κυρίως στον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να, ουσιαστικά να δώσει αυτά τα χρήματα να πέσουν στην αγορά. Να μπουν κάποια χρήματα και να δοθεί ρευστότητα στην αγορά. Η κυβέρνηση, τουλάχιστον σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται από τον ESM, δεν έχει επιβεβαιώσει ότι το έχει κάνει. Δεν λέω ότι δεν το έχει κάνει, ο ESM δεν έχει πάρει τις απαραίτητες διαβεβαίωσεις ότι έχει προχωρήσει η διαδικασία και γι' αυτό σε μια κίνηση η οποία έχει περισσότερο τυπικό παρά ουσιαστικό λόγο, αλλά έχει μεγάλη συμβολική σημασία, έκοψε την υποδόση. Ζορίζει την κυβέρνηση. Δείχνει ότι αν υπήρχε ένα σχέδιο κάποια χρήματα να καθυστερήσουν ή να εμφανιστούν κάπως περίεργο προκειμένου όχι να τα πάρει κάποιος, αλλά μάλλον να εμφανιστούν στο πρωτογενές πλεώνασμα. Αυτό δεν είναι εφικτό. Οι Ευρωπαίοι ζητούν πολύ περισσότερες δεσμεύσεις, είναι πολύ πιο αυστηρό και ασφιχτικό το pressing και λένε πλέον στην ελληνική κυβέρνηση ότι υπάρχει μια εβδομάδα προθεσμία. Ούτως ή άλλως οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι βέβαια έσπευσαν να ξεκαθαρίσουν ότι θα εκταμιευτεί η υποδόση στις 15 Ιουνίου, ότι είναι ένα περισσότερο τυπικό θέμα και όχι κάτι ουσιαστικό. Δεν πάβει όμως αυτό να έχει μια πολιτική σημασία και φαίνεται ότι μέχρι την τελευταία στιγμή θα έχουμε μέσα σε ελάχιστες ώρες πλέον και την ψήφιση των μέτρων από το πολυνομοσχέδιο το οποίο πρέπει να γίνει στις 14 Ιουνίου, αλλά και την εξασφάλιση ότι έχει γίνει ό,τι πρέπει να γίνει ώστε να μην χάσει η Ελλάδα αυτό το 1 δισεκατομμύριο, το οποίο προφανώς είναι πάρα πολύ κρίσιμο για την και για την αξιοπιστία της χώρας, αλλά και για να προχωρήσει κανονικά το πρόγραμμα, αλλά και να πέσουν αυτά τα χρήματα στην αγορά. Άρα, μέχρι τις 14 Ιουνίου, μέχρι τη σάντρα του Μουντιάλ, για να το συνδυάσουμε και με το βασικό ποδοσφαιρικό γεγονός της χρονιάς, η Ελλάδα πλέον έχει δύο ορόσημα, όχι μόνο ένα, και την ψήφιση των μέτρων, αλλά και την επιβεβαίωση απέναντι στον ESM ότι έχει δώσει τα χρήματα που πρέπει να δώσει, προκειμένου να πάρει αυτή την πολυθρύλητη υποδόση του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ.